Κυρίε και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον Εύρο για έκτη φορά, αν δεν κάνω λάθο, τον Υφυπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Ε, καλωσορίσατε, καλωσορίσατε σε μια επίσκεψη η οποία έφερε πραγματικά ωραία αποτελέσματα. Ιστορικά αποτελέσματα. Ιστορικά αποτελέσματα. Υπό την έννοια ότι δεν ξέρω άλλη περίπτωση πόλεως, η οποία για να υποδεχθεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα προσφέρει το σπίτι της, το Δημαρχιακό Μέγαρο. Και αξίζει χαρητήρια στο Δήμο Δημοτήχου για αυτή την απόφασή τη όλε όλες τις παρατάξεις. Μπράβο τους. Προβλημάτισε λίγο αυτή η απόφαση. Ε, εντάξει, υπήρξε και μία σχετική αντίδραση από τους γονείς. Είδαμε πολλά σενάρια όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αφενός να θέλεις μία σχολή στην πόλη σου, αφετέρου να δημιουργείς, γιατί ακούστηκαν και αυτά, να δημιουργείς προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Τελικά καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση. Πόσο Σωστή θα είναι, πιστεύετε, Πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό. Επειδή επισκεφθήκαμε, είχε έρθει ο πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και η κυρία Μιχαλοπούλου που είναι στο Συμβούλιο Ιδρύματος του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και επισκεφθήκαμε τους χώρους, είναι εξαιρετική, δεν υπάρχει αμβολία. Mm -hmm. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αμφιθέατρο των 200 και ατόμων, υπάρχουν τέσσερις μεγάλες αίθουσες, ε, υπάρχουν πολλές μικρότερες για γραφεία, για διοικητικές υπηρεσίες. Είναι εξαιρετική λύση, δεν υπάρχει αμβόλια περίπτωσης. Mm -hmm. Υπουργέ, τώρα τι προσδοκίες έχουμε για τη σχόλη ψυχολογίας στο Δημοτικό. Ε, κοιτάξτε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινεί, αυτή τη στιγμή τρέχουμε με το χρονόμετρο. Mm -hmm. Δηλαδή είναι μια σειρά από κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Ο στόχος είναι να εκπλώσουμε αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είπε ε, σχολή ψυχολογία φέτο στο Δημότυπο, Σχολή Εργοθεραπεία του Χρόνου στην Κωμοτινή. Οπότε εδώ η επίσκεψή μου είναι για να επιβεβαιώσει ότι όλα πάνε καλά. Και ήταν απολύτω ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε, είναι πολλοί παράγοντε που εμπλέκονται: είναι το Δημοκρίτιο, είναι το Υπουργείο Παιδεία, είναι το Δημοκρίτιο, είναι η Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ε, ελπίζω όλοι να λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο και να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργό. Να από μερικέ εβδομάδε. Ναι, είναι αυτό που, που χρειάζεται ο Εύρο, είναι αυτό που θέλει ο Εύρο, είναι οι προσδοκίε και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Άλλωστε, είναι και υποψήφιο βουλευτή στον Εύρο. Ένα λόγο παραπάνω, επειδή ακριβώ είναι υποψήφιο βουλευτή, να ε, εκπληρώσουμε αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Θα, θα δράξω την ευκαιρία τώρα έτσι να, να πάω να και σε άλλα ζητήματα. Κάτι, και κάτι άλλο Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του, το οποίο με έκανε εντύπωση που δεν το παρατηρήσατε. Είπε ότι ο στόχο μα είναι σε βάθο χρόνου το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο να γίνει το τρίτο από πλευρά παροχή επιστημονικών αντικειμένων πανεπιστήμιο τη χώρα. Το λέω αυτό διότι το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ένα ακριτικό πανεπιστήμιο να πάρει τέτοια δεσπόζουσα θέση στο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Νομίζω ότι πληρεί τι προδιαγραφέ. Έχει δυνατότητα ε, και για περαιτέρω βελτιώσει. Θεωρώ ότι η Πανεπιστημιακή Αρχή έχει όραμα. Και το Υπουργείο Παιδεία έχει συγκεκριμένη άποψη για το θέμα πώ θα μπορέσει να ενδυναμώσει το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο, τέλο πάντων. Βέβαια, τα τώρα χρόνια. αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ε, σχετικά με το Υπουργείο Παιδεία. Γιατί αλλάζουν οι υπουργοί, βάζετε σε μια ρότα το χαρτοφυλάκιό σα, μετά έρχεται ένα άλλο, ίσω να μην είναι προτεραιότητά του το Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Και εκεί λίγο κάνουν, πάνε πίσω τα πράγματα. Οπότε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλώ, επειδή θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ο ίδιο Πρωθυπουργό και στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη κυβέρνηση, μάλλον γιατί θα έχουμε μια ενδιάμεση κυβέρνηση λόγω ε, τη απλή αναλογική, θα είναι και ο ίδιο Πρωθυπουργό για την επόμενη τετραετία, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει τον Εύρο σε μέγιστη προτεραιότητα. Οπότε, όποιο και να είναι Υπουργό Παιδεία, ε, θα εκπλώσει αυτό που θέλει ο Πρωθυπουργό. Mm -hmm. Να πάμε λίγο στου γείτονε. Περνούν δύσκολε ώρε, αδιαφυσβήτητα. Ηχηρό το μήνυμα που έστειλε ο Νίκο Δένδια την Κυριακή με την απόφαση που πήρε να επισκεφθεί την α, Τουρκία. Ηχηρό και το μήνυμα που εξέπεμψε και ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκο ομολογό του, λέγοντα ότι έτσι, αυ, αυτοί είναι οι γείτονε. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία ανθρωπιστική καταστροφή. Κολοσιαίων διαστάσεων. Και ό,τι και να πεις, όταν βλέπεις το παιδάκι να βγαίνει μέσα από το χάλασμα με τις μπιτζάμες του, όταν βλέπεις αυτές τις τραγικές σκηνές και με δεν τον πατέρα να πιστεύσεις. κρατάει το χέρι της κόρης του, όλα αυτά. Ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι αυτός που σε απειλούσε από λίγες μέρες. Οπότε έχουμε μια ανθρωπιστική κατάσταση. Δίπλα σε αυτήν, με έξυπνο τρόπο πιστεύω η ελληνική διπλωματία, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Υπενθύμησε ότι είμαστε εκεί και ότι δεν είμαστε ο εχθρός που είναι εκεί. Είναι ένας γείτονα στον οποίο πρέπει να φέρει με σεβασμό, διότι ο γείτονα είναι για τη δύσκολη κατάσταση. Είδαμε όμως και ναύτεξ μέσα σε όλο αυτόν τον πανικό του σεισμό. Δεν αλλάζει. Η τουρκική στρατη... Υπάρχει μια τουρκική στρατηγική η οποία είναι η ίδια ασχέτως αν ή ή το το είναι και η ερδογανικη η οποιοδηποτε αλλος ερθει το μελλον το θεμα ειναι η ενταση της εκφοράς αυτών των πραγμάτων. Ο Ερντογάν επί 38 εβδομάδες μας απειλούσε ευθέω. θα σας επιτεθούμε. Ε, εμείς το να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε και ξέρουμε όπως έχουμε αποδείξει ως τώρα τι να κάνουμε. Όταν έχεις όμως ευθείες απειλές που σε φέρνουν ένα βήμα πριν τη σύγκρουση, εκ των πραγμάτων ξεπερνά τα όρια. Άρα η στρατηγική δεν αλλάζει. Ο τρόπος εκφοράς αυτής της στρατηγικής είναι σημαντικός για την καθημερινή ένταση mm -hmm. και από εκεί πέρα και οι δυνατότητες που υπάρχουν να κάτσεις σοβαρά στο τραπέζι να επιλύσεις κάτι. Δηλαδή, αν να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητάμε για το αν μας ανήκουν Δωδεκάνησα ή Λέσβο, η Ιχείο, η Σάμωση, η Σάμος ή η καρια δεν έχει νόημα να καθίσουμε στο τραπέζι. Αν να καθίσουμε στο τραπέζι να επιλύσουμε διαφορέ σοβαρέ, τότε είμαστε εδώ. Θα έχει σοβαρό πρόβλημα στι επερχόμενε εκλογέ τη Τουρκία ο Τούρκο Πρόεδρο. Να δούμε αν θα γίνουν και στι 14 Μαου. Εάν δεν γίνουν, έχει σοβαρό λόγο να μην γίνουν έτσι mm -hmm, όπω mm -hmm. έχει την κατάσταση. Ε, θα δούμε και πώ θα το διαχειριστεί. Αυτή τη στιγμή υπερτερεί ο πόνο. 30.000 νεκροί είναι τρομακτικό νούμερο. Μια πόλη ελληνική είναι 30.000 νεκροί. Τώρα το θέμα της επόμενης μέρας είναι η καθημερινή διαχείριση. Δηλαδή, οι εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι, πού θα μείνουν, πού θα τραφούν, πώς θα τους αντιμετωπίσει το κράτος. Η Τουρκία προς το παρόν τουλάχιστον έδειξε σχετική ετοιμότητα στο να βρίσκεται εκεί και να βοηθάει σχετική ετοιμότητα. Το λέω γιατί και η έκταση της καταστροφής είναι τέτοια που δεν μπορούσε να είναι παντού. Αλλά θα φανεί τώρα αν ο Ερντογάν μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό. Αν μπορέσει να ανταποκριθεί, ε, θα βγει νικητή. Κλείνοντα, τώρα να έρθουμε λίγο και στα τηστράκη, γιατί βλέπουμε μια απογοήτευση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για την Ομαρχιακή Επιτροπή τη Ροδόπης. Είχαμε δύο ηχηρέ παρετήσει που στάθηκαν απέναντι σε όλο αυτό που πρεσβεύει το τουρκικό προξενείο στην Κομοτινή. Ακούμε διάφορα. Ε, Γίνανε και όλα αυτά με τον Δήμαρχο Ιάσμου, που φαντάζομαι είναι άλλη περίπτωση, περίπτωση τελείω. Άλλη άλλη περίπτωση. Περίπτωση Όμω υπάρχει μια έντονη ανησυχία για αυτό που έρχεται, γιατί εκλογέ έχουμε κι εμεί, προετοιμάζονται στελέχη και προετοιμάζονται κι άλλα από πίσω, τα οποία τα γνωρίζουμε εδώ στη Θράκη. Βέβαια, έχουμε τη μουσουλμανική μειονότητα, η οποία στέκεται πάρα πολύ έτσι, ψηλά και στεναρά απέναντι σε όλο αυτό. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι οι παρετήσει πρωτίστως πρέπει να προβληματίσουν τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κατάσταση διαμορφώνεται στο εσωτερικό, του, στο εσωτερικό του και πόσο αυτό που συμβαίνει σχετίζεται με το ακροατήριό του, με τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν ή με άλλα κέντρα. Οι καταγγελίες έδειχναν αυτό το πράγμα. Οπότε είναι θέμα πρωτίστως του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει το εσωτερικό του πρόβλημα. Από εκεί και πέρα... Εγώ να σας πω τι βλέπω ως μια γενική κατεύθυνση της μειονότητα. Βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μια τάση να πηγαίνουν τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Πράγμα το οποίο βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους μέσα στην ελληνική κοινωνία. Βλέπω μια δεύτερη τάση η οποία ξεκίνησε μετά το 2016 ε, και την αντίδραση που υπήρχε στην Τουρκία με το σύστημα Γκιουλέν. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και απομακρύνονται από το προξενείο και από τα δίκτυα όλα αυτά τα οποία έχει στήσει. Και ένα τρίτο σημείο, θεωρώ ότι ο μέσος μουσουλμάνος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τα δικαιώματα ενός Ευρωπαίου πολίτη. Και αυτό το αντιλαμβάνεται γιατί μπορεί να βλέπει τις διαφορές. Αυτό που έγινε στην Τουρκία έγινε σε περιοχές εξαιρετικά υποβαθμισμένες, στις οποίες κατοικούν Κούρδοι και Άραβες στους επιτοπλίες των μειονότητες. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία η έκταση της καταστροφής. Γιατί ήταν υποβαθμισμένες αυτές οι περιοχές. Ε, μπορεί κάποιο να αντιληφθεί τι γίνεται στην Τουρκία για τέτοιε περιοχέ και μπορεί κάποιο να αντιληφθεί και πώ αντιμετωπίζει η ελληνική πολιτεία όλου του πολίτε τη. Είχαμε και την επιστολή του ΝΤΕΜ στον ΟΗΕ. Είχαμε διάφορε έτσι κινήσει σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν δηλώνεται αισιόδοξο. Θεωρώ ότι έχουν ληφθεί πολύ σοβαρά μέτρα τον τελευταίο καιρό. Ε, το θέμα, παραδείγματι, τη δικαιοδοσία του Μουφτή. Θεωρώ ότι έκλεισε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε. Τη προαιρετική πλέον δικαιοδοσία του μουφτή, σε περίπτωση που το θέλουν και δύο διά, διάδικοι, το θέμα τη εκλογή, ε, τη επιλογή νέου μουφτή. Θεωρώ ότι λύνει ένα παλιό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται προσοχή ε, σε ορισμένες κινήσεις που θα γίνουν ε, για να μην έχει ο άλλο την αίσθηση όχι την πραγματικότητα, την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει mm -hmm. διάκριση εις βάρος του, mm -hmm. σε διάφορους τομείς. Και έμφαση σε μια πολύ καλή δημόσια εκπαίδευση για όλους που να ανταποκρίνουν τι ανάγκες και των μουσουλμάνων. Νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε από τη Φράκη. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.